Γεια σας. Σήμερα θα εξετάσουμε τα θύλλα κατά την αποσύνθεσή τους και τη δημιουργία χορτολιπάσματος από ξηρά θύλλα που βρίσκονται σε αποσύνθεση. Συγκεκριμένα στην εικόνα που βλέπετε στον υπολογιστή σας είναι σε μεγέθυνση 40 φορών. Βλέπουμε ένα κομμάτι από ένα φύλλο το οποίο βρίσκεται σε αποσύνθεση, έχει αποξηραστεί δηλαδή. Και εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά πόσο μικροσκοπικά, θα το δούμε καλύτερα στις 100 φορές, πόσο κατακαιρματίζεται ο ιστός από τις νευρώσεις του φύλου, η διακλάδωση, η πολυδιακλάδωση του φύλου, πόσο κατακαιρματίζεται σε μικρά κομματάκια, μοιάζουν σαν παγάκια, θα λέγαμε, να το δούμε καλύτερα στις 100 φορές. Εδώ βλέπουμε στις 40 φορές πώς φαίνεται μακροσκοπικά το φύλλο σε αποσύνθεση. Αυτό που λέμε δηλαδή decomposition of leaf. Decomposing leaf, formation of humus. Δηλαδή, σχηματισμός χορτολιπάσματος, με λίγα λόγια. Εδώ είμαστε, βλέπουμε σε μια πολυδιακλάδωση του κεντρικού νεύρου του φύλου, πώς σχηματίζονται οι νευρώσεις σε όλο ένα μικρότερες διακλαδώσεις, μέχρι σε μόλις που φαίνονται, και ίσως και δούμε στις περισσότερες ακόμα φορές, σε 100 φορές, την κατάσταση αυτή, πώς φαίνεται καλύτερα. Ας μιλήσουμε τώρα για το χορτολίπασμα από ξηρά θύλλα σε αποσύνδεση. Η κάλυψη με χορτολίπασμα είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να αξιοποιήσετε τα πεσμένα φύλλα και το γρασίδι που μένει μετά το κούρεμα του γκαζόν. Όταν χρησιμοποιείτε το πλαίσιο κοπής για την κάλυψη του γκαζόν με χορτολίπασμα, στην ουσία τα φύλλα και το γρασίδι, αφού κοπούν την πρώτη φορά, περνούν ξανά από το πλαίσιο κοπής, ώστε να ξαναβράσουν για δεύτερη φορά από τη λεπίδηση, με αυτόν τον τρόπο κόβονται σε πολύ μικρά κομμάτια. Η πλεονεκτήματα της κάλυψης με χορτολίπασμα. Η χορτολίπανση με γρασίδι και φύλλα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως είναι η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, καθώς και βελτίωση στην ποιότητα και την εμφάνιση των γκαζών σας. Ακολουθεί ένας κατάλογος με πλεονεκτήματα της χορτολίπανσης. Πρώτον, μετατροπή των υπολοιμάτων σε θρεπτικά συστατικά, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για λίπαση. Βελτιωμένη μικροζωή. Δεύτερον, βελτιωμένη μικροζωή. Τρίτον, αυξημένη σπρώση χιούμου. Αυτό που λέμε στα αγγλικά χιούμους. Δεν υπάρχει ανάγκη για τη διάθεση ή τη λιπασματοποίηση των υπολοιμάτων και έτσι δεν επιβαρύνονται επιπλέον οι ήδη υπερφορτωμένοι χώροι υγειονομικής ταφής. Κατάλληλη περίοδος για τη χορτολίπανση θεωρείται όταν υπάρχει ενεργή μικροζωή στο έδαφος, τόσο σχεδόν τη θερμοκρασία στην εκφανειακή στρώση του έδαφους, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 βαθμοί Κελσίου. Εάν καλύπτει τακτικά με χορτολίπασμα των γκαζών τη περίοδο που αυτό δεν αναπτύσσεται, όπως είναι για παράδειγμα κατά του ζεστού καλοκαιρινού μήνε ή στα τέλη του φθινοπόρου, εφόσον ζείτε σε περιοχή που υπάρχει εναλλαγή των εποχών, το ποσοστό που σύνδεση θα είναι ελάχιστο έως και μηδενικό. Συνεπώς θα υπάρχει μεγαλύτερο κίνδυνο δημιουργία σκληρών χόρτων. Χορτολίπανση με κομμένο γρασίδι. Το κομμένο γρασίδι έχει περιεκτικότητα σε νερό 80-85% και γι' αυτό τον λόγο προσυντήθηκε γρήγορα με μικρό κίνδυνο δημιουργίας ξηρών χόρτων. Σε αντίθεση με τα υπολείμματα σε άλλων νεκρών φυτών. Η αποσύνθεση των υπολείμματων γρασιδιού επιταχύνεται αν κάθε φορά αποκόπτει μόνο το 1 τρίτο του φύλου. Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποκόπτεται μεγαλύτερο από το μισό του φύλου, καθώς με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο κινδύνος αφυδάτωσης λόγω απώλειας υγρών στο φυτό. Χορτολίπανση με φύλλα. Στη μέθοδο χορτολίπανσης με φύλλα μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα φυσώντας τα φύλλα που πέφτουν σε πράκτες, παρτέρια και μονοπάτια, πάνω σε ανοιχτές επιφάνειες με γρασίδι. Στη συνέχεια μπορείτε να τα ψιλοκόψετε χρησιμοποιώντας επικαθήμενο χλωροκοπτικό με μονάδα κοπής χορτολιπάσματος.
Κατάλληλη περίοδο για την περισυλλογή των πεσμένων φύλων. Μην ξεχνάτε ότι η χρήση των πεσμένων φύλων ως φορτολίπασμα δεν αντικαθιστά τελείως την παραδοσιακή περισυλλογή των πεσμένων φύλων. Γι' αυτόν τον λόγο δεν είναι καλό να περισυλλέγει τα φύλλα που μένουν μετά από την τελευταία εκπομπή του γκαζόν για τη χρονιά, όταν η θερμοκρασία του εδάφους είναι κάτω από τους 6 βαθμούς Κελσίου και το γρασίδι δεν αναπτύσσεται. Συνήθως, σε περίπτωση υπάρχει κίνδυνο να εμφανιστούν προβλήματα όπως είναι οι μύκητες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Εδώ βλέπουμε σε μεγέθυνση 100 φορών στο μικροσκόπιο πώς κατακαιρματίζεται επιφανειακά η στρώση σε κάθε νεύρωση του ιστού του φύλου, του υποξηραμένου φύλου κατακαιρματίζεται γιατί χάνει από τα υγρά του και υφίσταται ραγάδες. Ραγάδες οι οποίες φαίνονται σαν θα φαίνουν ακόμα περισσότερο αν πάμε από τις 100 φορές στις 400 φορές. Να, εδώ φαίνονται οι ραγάδες. Εδώ φαίνονται οι ραγάδες. Φαίνονται κάτι τετραγωνάκια σαν στις 400 φορές. Η χορτολίπανση τώρα ανά τον κόσμο. Όσο αφορά τη χορτολίπανση σε σχέση με το κλίμα, πρέπει να αναλαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες. Για παράδειγμα, στη Βόρεια Ευρώπη είναι σημαντικό να λαμβάνεται από υπόψη ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό φύλων πέφτουν πρώην από την πρώτη παγωνιά, ενώ πολλά φύλλα πέφτουν λίγο και μετά από αυτή. Αφήνοντας το γρασίδι να μεγαλώσει λίγα εκατοστά περισσότερο από ό,τι συνήθως το φθινόπωρο, μπορείτε για ένα μικρό χρονικό διάστημα να χρησιμοποιήσετε περισσότερα πεσμένα φύλλα ως φωτολίπασμα, καθώς το φωτολίπασμα κρύβεται ανάμεσα στο κάπως υψηλότερο γρασίδι. Εδώ βλέπουμε εδώ, να, βλέπουμε στους μια διασταύρωση στη διακλάδωση της νευρώσης. Βλέπουμε πώς κατακαιρματίζεται ο νευρικός ιστός του φύλου. Ο φυτικός ιστός κατακαιρματίζεται σε κομμάτια τετραγωνικής φύσεως ή ορθογώνια μικρά κομμάτια, τα οποία διασπώνται και σε ακόμα μικρότερα κομμάτια με την πάρα του χρόνου, καθώς πλησιάζει η τέλεια αποσύνθεση του φύλου. Εδώ βλέπουμε σε διάφορες περιοχές πώς φαίνεται αυτός ο κατακαιρματισμός του φύλου σε μεγέθυνση 400 φορών. Στη δε μεγέθυνση των 1.000 φορών δεν δούμε πολλά πράγματα, περισσότερο. Υπάρχει και θέμα φωτισμού, έστω και αν καλύπτεται μέρη. Εδώ είμαστε. Για να δούμε. Δεν μπορούμε να δούμε, δεν μας επιτρέπει το μικροσκόπιο αυτό να δούμε περισσότερα στις 1.000 φορές. Να πάμε στις 40 φορές, θα δούμε καλά, θα εστιάζουμε. Πώς φαίνεται μακροσκοπικά αυτός ο κατακαιρματισμός των φύλων σαν κάτι μικρά μαύρα υγρά κομματάκια, τα οποία είναι γύρω-γύρω πάνω σε κάθε νευρικό ιστό, σε κάθε νεύρωση του ιστού του φύλου. Και αυτό συμβαίνει παντού. Και έτσι κατά την αποξήρανση θερματίζει το φύλο και γίνεται λίπασμα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε πάντα καλά στην υγεία σας. Γεια σας.